Παραχώρησης λοιπόν Θεού είναι οι φυσιολογικές ασθένειες. Παραχώρησης Θεού είναι και οι πειρασμικές ασθένειες. Εδώ λοιπόν διδασκόμεθα στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, υπάρχουν και αρρώστιες σωματικές που είναι από δέσιμο του σατανά. Να σας φέρω ένα παράδειγμα συγκλονιστικό που συνέβη σε συγγενικό μου πρόσωπο. Πριν από περίπου θα είναι, πρέπει να είναι περίπου 18-20 χρόνια αυτή η ιστορία. Βλέπω λοιπόν το ζευγάρι αυτό, συγγενικά μου πρόσωπα, να είναι κάπως καθυστερημένα στην εκκλησία επάνω την Κυριακή. Τους είδα μετά τη λειτουργία το ζευγάρι αυτό. Αγαπημένο ζευγάρι, καλό ζευγάρι. Με ειδοποιούν τη Δευτέρα, μάλλον Τρίτη ήταν, ότι η σύζυγος βαριά άρρωστη στην σωτηρία. Τάχα, βαριά, χθες ήταν στην εκκλησία. Πηγαίνω λοιπόν στην σωτηρία, γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε όγκο στον πνεύμονα και ο γιατρός είπε στο σύζυγό της που ήταν φίλος του, μη σε τρομάζει η λέξη σωτηρία, αλλά που είναι εκεί φηματική, γιατί υπάρχουν εκεί τα τελειότερα μηχανήματα ό,τι αφορά πνεύμονας και τα λοιπά, θα τη φέρεις εκεί σε ένα ξεχωριστό εκεί δωμάτιο να κάνουμε τις εξετάσεις, να δούμε τι είναι, γιατί έχει αυτή τη δύσπνοια. Και πήγαν, κάνουν εκεί εξετάσεις και διαπιστώθηκε όγκος στον πνεύμονα. Και είχαν κάτι σωλήνες τεράστιες, τις μεγαλύτερες με το οξυγόνο. Χωρίς οξυγόνο δεν μπορείς λεφτό να ζήσει. Τάχασα. Την είδα σε αυτή την κατάσταση. Της διάβασα ευχές ασθενείας. Άνοιξε το ευχολόγιο, διάβασα ευχές ασθενείας. Και κάθισα μετά λίγο έτσι να τη δω. Και σκεφτόμουν ότι βλέπω, ήταν σοβαρά. Και σκεφτόμουν να πάω να φέρω τα απαραίτητα, να κάνω ένα ευχέλιο, να την κοινωνήσουμε, μήπως και φύγει πακινώνητη. Ήταν τόσο πολύ σοβαρά. Μιλάμε τώρα για 2 μέρες, Κυριακή στο μοναστήρι, την Τρίτη πήγα και δίνει σε αυτή την κατάσταση. Λέω, καλά, πώς έγινε, βρε παιδάκι, αυτό το πράγμα. Εγώ σας είδα προχθές επάνω. Μου λέει, Κυριακή ξημερώνοντας, βλέπω ένα όνειρο. Και βλέπω μια γύφτισσα. Και μου λέει η γύφτισσα, είσαι ευτυχισμένη με τον άνδρα σου. Πάρα πολύ, της λέει. Δόξα σε ο Θεός, είναι πάρα πολύ. Σαρκαστικά γελάει η γύφτισσα, φυσικά ήταν διάβολος με το πρόσωπο της γύφτισσας. Αμ' εγώ θα σε κάνω, της λέει, δια της μαγείας να είσαι δυστυχισμένη. Αυτή τρόμαξε από το όνειρο, ξύπνησε, είχε καλά χαράξει, σήκωλε στον άντρα της να πάει στο μοναστήρι. Και το παίρνει και έρχονται επάνω. Έτσι ήρθαν επάνω. Από το όνειρο αυτό ήρθαν επάνω. Δεν θα έρχονταν, θα κοιμόντουσαν μακαρίες. Καλοί άνθρωποι, καλό ζευγάρι, καλοί γονείς. Αλλά άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Αν ήταν καλοί χριστιανοί, αν εκκλησιαζόντουσαν τακτικά, αν προσευχόντουσαν, αν νίστευαν, αν εξομολογούντου, αν κοινωνούσαν, δεν το πάθαινε αυτό. Δεν το παθαίνανε αυτό. Όπως πολύ σοφά έλεγε και ο αείμνηστος κύριος Παναγόπουλος σε αιωνία του ημνήνη, θα γεμίσει η κόλαση από καλούς ανθρώπους, αλλά όχι καλούς χριστιανούς. Το βράδυ της Κυριακής, ξημερώνοντας Δευτέρα, ξανά βλέπει μια άλλη γύφτισσα. Άλλος διάβολος, πάλι με τη μορφή της γύφτισσας. Και κάνει την ίδια ερώτηση. Ήρθα, λέει, πάλι να σε ρωτήσω, είσαι ευτυχισμένη με τον άνδρα σου? Περνάς καλά? Πάρα πολύ καλά, λέει. Δόξα σε Θεός, καλά. Αν θα σε κάνω εγώ, λέει, δυστυχισμένη, της λέει. Και τους το τονίζει δια της μαγείας. Και όταν ξύπνησε, Δευτέρα τώρα ξημερώνοντας, ξύπνησε με δύσπνοια. Ξύπνησε τον άντρα της, λέει, αυτό και αυτό, χθες είδα αυτό. Και γι' αυτό σου είπα και πήγαμε στο μοναστήρι. Σήμερα ξανά βλέπω αυτό. Αλλά έχω δύσπνοια. Δεν μπορώ να πνεύσω, δεν είμαι καλά.
Βράζει τα καλά σου, λέει, δεν είσαι καλά. Δεν είμαι καλά, δυσκολεύομαι, δεν μπορώ να πνεύσω. Φωνάζεται αυτό στο γιατρό, είπε ο γιατρός, όπως είπε αρχικός, φέρτε τη επάνω στη σωτηρία, την πήρε, όγκος στο πνεύμα. Όταν άκουσα αυτά, ανησύχησα. Λέω, κάτι πρέπει να γίνεται. Δυστυχώς υπάρχει ζήλια και οφθόνος. Είδατε το αρχισυνάγωγος, το ακούσαμε προηγουμένως. Γιατί θα ακουγόταν το όνομα του Χριστού με το θαύμα αυτό, φθόνος, ζήλια. Και όπως ακούμε τη μεγάλη εβδομάδα στα Ευαγγέλια που διαβάζονται εκεί με τη σειρά, είναι αδιαφθόνου παρέδωκαν αυτό. Από το φθόνο, από τη ζήλια, τον ανέβασαν επάνω στο σταυρό. Γιατί να είναι ευτυχισμένο αυτό το ζευγάρι? Γιατί να περνάνε μονιασμένοι και αγαπημένοι και καλά? Να τους καταστρέψουν. Ξένοι, όχι. Φίλοι, συγγενείς. Συγγενείς. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά θαύματα των Αγίων μας στο μοναστήρι, κάνω εδώ μια παρένθεση, που σε συνέχειες για μήνες το είχαμε στο περιδικό της Μονής, που ήτανε όταν γνωριστήκανε αυτό το ζευγάρι στον Καναδά της Αμερικής, ήτανε ευτυχισμένοι 3 χρόνια που γνωριζόντουσαν, σαν λογοδοσμένοι, σαν αρευωνιασμένοι, και το δράμα τους άρχισε από το πρώτο βράδυ του γάμου. Μα από το πρώτο βράδυ του γάμου. Μετά το γάμο, αφού πήγανε φάγα, πήγανε στο σπίτι, αυτός δεν την ήθελε τη γυναίκα του. Αυτή που στεφανώθηκε πριν λίγες ώρες. Φύγε από το σπίτι, θα σκάσω, δεν μπορώ να σε δω. Και αν σώθηκε ο γάμος αυτός, σώθηκε από την υπομονή αυτής της γυναίκας. Κάνε υπομονή, αύριο θα φύγω, ήξερε δεν είναι κάτι δικό του. Α, ετοιμαστώ να φύγω, άσε με ένα βράδυ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κυλήσανε 7 χρόνια. 2 παιδιά που κάνανε, 4-5 φορές μίξαν στα 5 χρόνια σε ζευγάρι. Πού την πλησιάζει? Στα κλεφτά, ας επιτρέπει αυτή η λέξη, έγιναν αυτά τα παιδιά. Να μου θυμίσετε μια άλλη φορά για τους νεοτέρους που δεν ήταν εκείνα τα χρόνια στο μοναστήρι, να σας αναφέρω λεπτομερώς αυτήν την ιστορία που είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Σε συνέχεια για μήνες την είχαν. Όταν του συνέβη εκεί το φοβερότερο και τρόμαξε, αν και δεν πήγαινε στην εκκλησία, και πήγε μετά από αυτό στην εκκλησία, είπε στον παπά του τι σου συνέβη και μερικοί από τους πιστούς άκουσαν. Λέει, παιδάκι μου, θες να σωθείς, να πας στην Ελλάδα, στο μοναστήρι του Κυπριανού. Αυτά εκεί θεραπεύονται. Και ήρθε και σώθηκε. Και ποιος το έκανε το κακό? Ποιος το έκανε τη ζημιά? Η κουμπάρα που στεφάνωσε. Και ποια ήταν η κουμπάρα? Συμφοιτήτριά του. Συμφοιτήτριά του. Και του λέει, εγώ Νικολάκη μου να σε παντρέψω. Εγώ. Γιατί να το παντρέψει αυτή? Γιατί είχε δει την κοπέλα του και ευθόνησε την ευτυχία που θα είχε με αυτό το παιδί. Πώς να μπει στη μέση να του καταστρέψει? Μόνο με την κουμπαριά. Και είχε κανονίσει έτσι τα πράγματα. Το βράδυ που γινόταν ο γάμος, την ώρα που γινόταν ο γάμος, ο μάγος έκανε το άλλο το δικό του μυστήριο εκεί με τον διάβολο. Έκανε εκεί τα μαγικά του. Αυτοί πήγαν όπως πήγαν στο γάμο, απροετοίμαστοι, αμετανόητοι, αξεμολόγητοι, ζούσαν σχεδόν και σαν ζευγάρι, όπως όλοι οι νέοι σήμερα δυστυχώς δεν εξαιρέσει κανείς ελαχίστος, πώς θα με τους πήγαν τα μάγια? 7 χρόνια δυστυχία. Και επανέρχομαι τώρα. Και τούτο το ζευγάρι. Πάλι από φθόνο. Ξένοι άνθρωποι, όχι. Ή φίλοι, ή συγγενείς. Που πολλοί είναι πάρα πολύ αφιλείς και βάζουν στα σπίτια τους οποιονδήποτε. Όταν άκουσα λοιπόν αυτήν την ιστορία, επανέρχομαι τώρα στο νοσοκομείο, στη σωτηρία, λέω, εδώ κάτι κακό συμβαίνει. Και αρχίζω λοιπόν, ξανά σηκώνομαι πάνω από στην καρέκλα, φοράω το πετραχύλι και αρχίζω να διαβάζω τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Κυπριανού. Αυτές όλες οι ευχές είναι αρκετός χρόνος για να διαβαστούν όλες. Είδα όμως ήταν μεγάλη ανάγκη. Η γυναίκα πέθανε. Χωρίς το οξυγόνο δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Βγήκαν οι ακτίνες, βγήκε η πλάκα, βρήκανε όγκο. Αλλά αυτό ήταν από τον διάβολο όγκος αυτός. Κατά παραχώρηση βεβαίως Θεού. Μόλις
ήμουνα στα μισά από τις ευχές εξορκιστικές, μάλλον πήγαινα που τελείωνα προς το τέλος. Τραβάει μια τη μάσκα που είχε με το οξυγόνο, πετάει τη μάσκα, τη φωνάζει λοιπόν αδελφή της μάσκα, τρελάθηκες της λέει, που τρέξε, είναι καλά. Ανέπινε χωρίς τη, το οξυγόνο, είμαι καλά. Έκλαιγε, τι μάσκα της λέει, τι μάσκα της λέει, την πετάει τη μάσκα πέρα, είμαι καλά της λέει. Το έζησε αυτό με τα μάτια μου το θαύμα. Και μου λέει, στο τάδε σημείο που διαβάζατε, ένιωσα λέει ένα πράγμα σαν χταπόδι να ξεκολλάει από τους πνεύμονες, πως είναι βεντούζα του χταποδιού, έτσι ένιωσε ένα πράγμα σαν χταπόδι. Ένιωσε να ξεκολλάει από τα σπλάχνα μου μέσα από τους πνεύμονες. Και όταν ξεκόλλησε λέει αυτό, άρχισε να πνέει, έφυγε αμέσως το κακό. Και από τότε με που είχε το δει, παράσα να σας λέω τώρα 20 χρόνια. Όμως αυτό την έκανε να έρχεται πιο κοντά στην Εκκλησία, να εξομολογείται, να μεταλαμβάνει, πήρε το πάθημά της. Να γιατί ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί. Μου έλεγε ένα άλλο από τα πνευματικά μου παιδιά που σας το έχω πει και άλλες φορές, που τα μάγια του τα είχε κάνει πεθερά. Πάλι από ζήλια και από φθόν. Και τον είχε μελετήσει να καταστραφεί οικονομικά και να φτάσει στο τρολοκομείο. Και η καταστροφή ήρθε οικονομική και έφτασε στο τρολοκομείο. Αλλά έγινε καλά και αυτός στο μοναστήρι και αφού έγινε καλά πίστεψε γιατί δεν πίστευε. Δεν πίστευε. Και δεν ήταν μόνο το δέσιμο της εμπιστίας, είχε πολλά δέσιματα από τον διάβολο. Τα έχει δημοσίως εξομολογηθεί μπροστά σε νέους πολλές φορές στο μοναστήρι. Είχε το δέσιμο της εμπιστίας, είχε το δέσιμο 2 χρόνια των ναρκωτικών, είχε το δέσιμο τζόγο στα καζίνα και αλλού, γιατί έβγαζε πολλά λεφτά τότε. Είχε το δέσιμο της αρκολατρίας, που εκτός από τη γυναίκα του το λιγότερο είχε 3 ζάλες την ημέρα. Έκανα λέει μετό μετά την πράξη, αηδίαζε τον εαυτό μου, αλλά μετά από 2 ώρες τρελαινόμουν πάλι, τέτοιο δαιμόνιο. Και το 5ο πάθος, 5 πακέτα την ημέρα τσιγάρο, 5 πακέτα. Και όταν έγινε καλά επάνω στο μοναστήρι, απειλάγει χωρίς σκόπο, όπως ίδιος το εκφράζεται, τον απείλαξε ο Χριστός μας από όλα τα πάθη όταν πίστεψε. Από το θαύμα πίστεψε, είπε Χριστέ μου, σε πιστεύω. Σε πιστεύω και σε αγαπώ για το καλό που μου έκανες. Και θέλω να με βοηθήσεις από εδώ και πέρα να είμαι δικό σου. Και τον βοήθησε ο Χριστός. Τον απείλαξε από όλα τα πάθη και ευχηθείτε να τον φυλάξει ο Θεός μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τι μου είπε μια φορά, θέλω να βρω έναν καλό καλλιτέχνη να μου φτιάξει ένα πορτρέτο της πεθεράς μου που να καλύπτει όλον τον τοίχο του σαλονιού από ευγνωμοσύνη. Γιατί αν δεν μου έκανε αυτό το κακό, δεν θα ήμουν ποτέ στην εκκλησία. Έχασε και ωφελήθηκε. Να λοιπόν γιατί ο Θεός παραχωρεί. Παραχωρεί ο Θεός τη συμφορά, γιατί λέει ο Δαβίδ, εν θλίψη ενισθημένου σου Κύριε. Στη θλίψη λέει σε ενθυμούμεθα, και αυτό δυστυχώς είναι αλήθεια. Όταν μας τα παρέχει όλα, μούντζες και βλαστήμιες. Όταν μας τα αφαιρεί, τότε Θεούλη μου βόηθα. Τότε το Θεούλη. Όταν μας τα παρέχει όλα, είναι τόσο όμορφα αυτά τα λόγια του Χριστού μας. Αλλά βλέπω η ώρα μας πάει προς το τέλος και πρέπει και εγώ να τελειώσω. Θα μπορούσα μέχρι το πρωί να σας κρατήσω. Όμως θα πρέπει να τελειώσω. Μάθαμε, ακούσαμε απόψε, υπάρχουν δεσίματα, υπάρχουν και ασθένειες από δεσίματα του διαβόλου. Υπάρχουν αρρώστιες που είναι από τον σατανά.
Και αν δεν υπάρχουν σωματικές ασθένειες, σωματικά δεσίματα όπως είναι αυτή, του είχε δέσει ο Σατανάς, υπάρχουν τα άλλα τα δεσίματα της ψυχής. Κάθε πάθος που έχει ο άνθρωπος είναι και ένα δέσιμο του Σατανά. Έχεις θυμό, δέσιμο έχεις. Έχεις φθόνο και ζήλια, δέσιμο έχεις. Έχεις μέθη και χαρτοπεξία, δέσιμο έχεις. Βομολογείς και εσχορολογείς και βλασφημείς, δέσιμο έχεις. Είσαι δούλος της σαρκός, στον αυρανισμό, στην πορνεία, στη μοιχεία, στην ασέλγεια, δέσιμο γερό έχεις. Και είναι τόσα άλλα, δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερα. Είναι πάρα πολλά τα δεσίματα της ψυχής. Πίσω από κάθε πάθος, λένε οι πατέρες, κρύβεται και ένα δαιμόνιο. Και ένα δέσιμο στον άνθρωπο από το δαιμόνιο αυτό. Πώς θα λυτρωθούμε, πώς θα λυθούμε, πώς θα ελευθερωθούμε. Το λέει ο Χριστός μας, άνεφε μου, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορεί να κάνετε τίποτε. Αν θέλουμε λοιπόν να λυθούμε από τα δεσίματά μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το θέμα να το θέλουμε. Το θέμα να το θελήσουμε. Αν το θελήσουμε και το ζητήσουμε από τον Χριστό μας, Χριστέ μου, θέλω να σωθώ, θέλω να λυτρωθώ από αυτό το πάθος, από αυτά τα πάθη, βοήθησέ με. Εάν ειλικρινά το ζητήσουμε, ο Χριστός θα μας βοηθήσει. Είμαι μάρτυρας στο μοναστήρι μας σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα νέους ανθρώπους που ήταν φοβεροί και τρομεροί αποδεσίματα, σε αθλία κατάσταση αποδεσίματα. Προανέφερα αυτό το τελευταίο το παράδειγμα του νεαρού. Πόσα πάθη. Και τον χαίρομαι και τον καμαρώνω και ο Θεός τον φυλάξει μέχρι το τέλος. Ζω μέσα σε αυτά τα θαύματα. Αρκεί κανείς να το θελήσει. Δεν είχε δεσίματα ο άλλοτε μάγος Κυπριανός στην Αντιόχεια. Πώς λυτρώθηκε. Δεν είχε δεσίματα η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία από 12 χρόνια στην πορνεία. Δεν είχε Αγία Ευδοκία που είχε κήκο ανοχής δικό της. Όταν μετανόησε και αφιερώθηκε στο Θεό, μόνο 364 νεκρούς ανέστησε εκτός τα άλλα θαύματα που έκανε. Τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με φοβερά αδεσίματα, όχι απλώς εσώθησαν, αγίασαν. Πού όμως, στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία δημιούργησε ο Χριστός μας την ημέρα της Πεντηκοστής, για την σωτηρία του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Ο πιστεύσας, λέει, και βαπτιστής σωθήσετε. Αυτός που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Αφού θα πιστέψει και θα βαπτιστεί, και αν σαν άνθρωπος παγιδευτεί πάλι μέσα στο χώρο αυτής της εκκλησίας που πήρε το βάπτισμα, εκεί θα μετανοήσει, εκεί θα κλάψει, εκεί θα εξομολογηθεί, εκεί θα λάβει την άφεση, εκεί θα πάρει τα φάρμακα, εκεί θα πάρει την Αγία Κοινωνία και θα σωθεί.